της εκπομπής μας και η Ντίνα Καραμάνου συνάντησαν τη σύζυγο του μεγάλου ηθοποιού Ανδρέα Μπάρκουλη. Η Μαρία Μπάρκουλη μας μίλησε για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού, καθώς και για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια. Είμαστε σε μια κατάσταση που ο κύριος Μπάρκουλης έχει βγει από το νοσοκομείο, είναι στο σπίτι. Δύσκολες ώρες. Πολύ. Πολύ. Πώς είναι η υγεία του? Δεν είναι, παιδιά, τόσο καλή η υγεία του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αναπνευστικά δεν πάει καθόλου καλά. Χρειάζεται οξυγόνο 24 ώρες το 24ωρο, στα 4 λίτρα πλέον. Έτσι. Και όταν αποδεσμεύεται από αυτό, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει καν. Παρ' όλα αυτά, σας αφήσανε να φύγετε από το νοσοκομείο, σας δώσανε εισιτήριο. Έχουν από το Υπουργείο ένα χαρτί που ορίζουν πόσες μέρες θα μείνει ο κάθε ασθενής. Επιτρέπεται να μείνει στο νοσοκομείο. Περάσατε δύσκολες ώρες στην εντατική. Τι σας είπαν οι γιατροί, ποια είναι η κατάστασή του, τι είχε ακριβώς? Ο Ανδρέας έπαθε μία γαστροραγία. Μπαίνοντας μέσα στο νοσοκομείο, έπαθε πνευμονικό ίδρυμα, οξύ. Διασωληνώθηκε, μπήκε μέσα στην εντατική. Και σιγά σιγά κατάφερε να βγει από το κόμμα αυτό που είχε, να συνέλθει. Να συνέλθει ενώ να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και να μπορεί να μιλήσει. Τώρα από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς. Και βέβαια πάλι για μια ακόμα φορά. Επομίζομαι εγώ όλη την ευθύνη του Ανδρέα. Είστε μόνοι, σας βοηθάει κάποιος? Πάντα ήμουνα μόνη. Και αυτό με έκανε και πιο δυνατή. Κάποια χρόνια έχω απομακρυνθεί και δεν θέλω ούτε να μου μιλάνε οι δημοσιογράφοι, ούτε να τους μιλώ. Έχω σκληρύνει πάρα πολύ, επειδή αντιμετωπίζω τα πράγματα μόνη. Σκλήρυνα πλέον περισσότερο μετά το γιο μου, μετά την αρρώστια του παιδιού μου. Εκεί έγινα μάρμαρο. Δεν με αγγίζει τίποτα. Για αυτούς που με κατηγορούν, δυστυχώς για εκείνους δεν με ενδιαφέρει το τι λένε. Κοντά μου βρίσκονται συγκεκριμένοι άνθρωποι. Στα δάχτυλα ενός χεριού μετριούνται όλοι αυτοί που είναι δίπλα μου. Εσείς αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος ξέρει τον Ανδρέα τον Μπάρκουλη, ξέρει αυτό το ίνταλμα του ελληνικού κινηματογράφου, ξέρει αυτόν τον ζωντανό μύθο της 7ης τέχνης. Δεν ξέρω όμως τα προβλήματα. Και τι ωραία αποδοχή έχει, πολύ ωραία αντιμετώπιση έχει το είδωλο. Απλά έφτασε 80 χρόνια και δεν βαριέσαι τώρα, μωρά, να πεθάνει και Μπάρκουλης. Για όλο τον κόσμο είναι ένας άνθρωπος 80 ετών. Για μένα είναι ο άνθρωπός μου και ο πατέρας του παιδιού μου. Ζείτε στην εποχή της κρίσης που τη ζούμε όλοι και όλοι ζοριζόμαστε. Εσείς υποθέτω ζορίζεστε λίγο παραπάνω. Και πολλοί άλλοι κόσμος. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Εντάξει, το παλεύω. Ευτυχώς οι κουμπάροι μου δώσανε δουλειά και έρχομαι στο View Hall. Είναι πάρα πολύ αξιοπρεπή δουλειά. Αυτός ο άνθρωπος τόσα χρόνια στο θέατρο, στον κινηματογράφο, φαντάζομαι κάποια σύνταξη θα έχει. Ναι, βέβαια. Πώς είναι η σύνταξη του ΙΚΑ? Έτσι είναι η σύνταξη του ηθοποιού. Εσείς λοιπόν αντιμετωπίζετε και οικονομικές δυσκολίες. Φαντάζομαι ότι βέβαια, τώρα, γιατί το να φροντίσει έναν άνθρωπο με όλα αυτά τα προβλήματα. Εννοείται. Έχει έξοδα, έτσι. Εννοείται. Υπέρογκα έξοδα. Εν τω μεταξύ, εγώ αρνούμαι να το δώσω για νόσημα, έτσι. Θέλω το καλύτερο για τον Ανδρέα. Και θα το έχει. Όσο ζω και είμαι ζωντανή, θα το έχει. Ο Μπάρκουλης περιμένει πότε θα πάει η μαμά μου να ψωνίσει, ξέρω εγώ, λίγο κρέας για να μας στείλει και εμάς. Είναι η πραγματικότητα, τι είναι αυτή. Αυτό το παράπονό σας, το οποίο το έχετε από τους δημοσιογράφους, εντάξει, το καταλαβαίνω, έχουν υποθεί πολλά. Το να βγάλεις κάτι χωρίς να ερωτηθώ που είμαι το άμεσο πρόσωπο, δεν είναι το θέμα πόσο δημοσιοποιείται. Είναι πώς φτάνει από αυτό που γράφω μέχρι τα site, ας πούμε, που ανέβηκε. Το παιδί όλη αυτή την κατάσταση πώς την αντιμετωπίζει? Το παιδί, αν του μιλήσεις, είναι πιο όριμος από ότι εγώ. Είναι ο άνθρωπος που φροντίζει τον πατέρα του. Μόλις εγώ πάω στη δουλειά, γιατί πρέπει να πάω. Ο κύριος Μπάρκουλης την αντιλαμβάνεται όλη αυτή την κατάσταση? Βέβαια, εννοείται. Ο Νικολάς, πώς είναι η ψυχολογία του? Πόσο πολύ μισεί τον κόσμο? Πάρα πολύ. Σου είπα ότι είναι πάρα πολύ όριμο. Πόσο πολύ αντιμετωπίζει την κατάσταση που βιώνει ο πατέρας του? Στον υπέρτατο βαθμό. Ποιος θα αγιάνει αυτές τις πληγές αυτού του παιδιού? Τι να του πω εγώ, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα? Αυτό βλέπω. Τι θέλετε να γίνει? Τίποτα δεν θέλω να γίνει. Να μου αφήσουν ήσυχη. Τίποτα. Με τους ανθρώπους που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ καλά. Ήσασταν πολύ μικροί όταν τον γνώρισατε. 32 χρονών. Ίσως αυτό να μην σας έχουν συγχωρήσει. Το ότι ήμουν 32 χρονών, τι λες, του φάγα τις πολυκατοικίες στον Μπάρκουλη. Δόξα τω Θεώ, όταν τον συνάντησα, δεν είχε στον ήλιο μοίρα.
Για φαντάσου, Ντίνα, θα είχε και περιουσία, τι θα άκουγα. Με μισούνε που τον κρατάω στη ζωή τόσα χρόνια. Γιατί εγώ τον κρατάω στη ζωή. Για μένα ζει και για μένα αναπνέει. Για μένα και για το παιδί του τον Νικόλα. Για κανέναν άλλον δεν ζει. Αυτές τις μέρες που είναι έτσι η υγεία του πολύ, πολύ κλονισμένη, σας έχει μιλήσει, σας έχει πει κάτι? Το πρώτο πράγμα που μου είπε όταν ξύπνησα στην εντατική, και μάλιστα γέλαγε μαζί μας όλη η εντατική, ήταν το εξής: Μαρία, αν πεθάνω θα ξαναπαντρευτείς. Το ξέρεις ότι τόσα χρόνια τον κρατάω με αυτό στη ζωή? Πάντα όταν έμπαινε στην εντατική μου λέγανε οι γιατροί, μπορεί να βγάλει το 24ωρο, μπορεί όχι. Γιατί είναι η τρίτη εντατική, έτσι. Του έλεγα, Μπάρκουλη, εάν μου την κάνεις, θα θυμώσω τόσο πολύ που την επόμενη μέρα θα ξαναπαντρευτώ. Και πάντα συνερχόταν. Για τον αγαπημένο ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου μίλησε και η κουμπάρα του ζευγαριού Δέσποινα Τρατορίδου, τονίζοντας τη σοβαρότητα της υγείας του. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, γιατί ο Ανδρέας ναι μεν βγήκε και είναι στο σπίτι, αλλά είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η δύσκολη κατάσταση είναι και για το παιδί. Γιατί το παιδί είδε ξαφνικά να παίρνει τον πατέρα του με το ασθενοφόρο, ήξερε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, αγκάλιαζε τη μητέρα του, είχε να αντιμετωπίσει την εντατική και τώρα βλέπει τον πατέρα του να είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και βέβαια το πρόβλημα είναι και το οικονομικό. Μπορεί η Μαρία να μην θέλει να το θίξει από υπερηφάνεια. Η σύνταξη του Ανδρέα δεν φτάνει ούτε καν για τα φάρμακα. Ο Ανδρέας, πέρα από τα φάρμακα και πέρα από τα καθημερινά έξοδα,